Καλημέρα, καλημέρα. Νέος Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς, όπως ήδη αναγγέλθηκε από χθες. Τον έχουμε εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ρωμανιά. Καλή σας μέρα. Σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Το σκεφτήκατε καλά να πάρετε την κοινωνική ασφάλιση? Κοίταξε, δεν ήταν δική μου σκέψη, έτσι. Μου έγινε πρόταση. Από τον κύριο Στρατούλη. Ναι. Από τον κύριο Στρατούλη, ο οποίος είχε συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό προφανώς. Και μου έγινε πρόταση, και επειδή ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα, νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω και το αποδέχομαι. Έχουμε να πούμε πολλά, παρά το ότι είστε στην αρχή, αλλά επειδή το ξέρετε το θέμα. Επειδή όμως το ξέρετε το θέμα, θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στον Γιάννη Νεροκρόσο στην πολιτική επικαιρότητα και μετά θα τα πούμε αναλυτικά. Πότε, με το χέρι στην καρδιά του, αν θα μου πείτε. Ναι. Πότε υπολογίζετε ότι θα έχετε τα πρώτα προβλήματα εξέβρεσης χρημάτων για να πληρωθούν οι διάφορες υποχρεώσεις? Χωρίς να έχω, θα το κάνω σήμερα αυτό, χωρίς να έχω επικοινωνήσει και αναλύσει το θέμα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα το κάνω σήμερα αυτό. Ναι. Φεύγοντας από εδώ θα το κάνω. Έχω την αίσθηση ότι το Γενάρη και το Φλεβάρι προβλήματα συντάξεων, πληρωμής δηλαδή, καταβολή συντάξεων δεν υπάρχουν. Έχω την αίσθηση όμως ότι το Μάρτι τα πράγματα θα είναι λίγο σφιχτά. Θα βρούμε όμως, μέχρι τότε θα βρούμε λύση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Έτσι. Και χωρίς να επαναλαμβάνω, να έχω μιλήσει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Με τις γλώσσες τις δικές μου. Ναι, γιατί το λένε πριν. Όλοι. Λένε, τώρα μας λέτε κάτι σοβαρό, αλλά θα το συζητήσουμε μετά. Λένε όλοι ότι τους ανησυχείτε ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει ρευστότητα. Κοιτάξτε, αυτό το έχω τώρα πει. Τώρα δεν είναι προεκλογικά πια. Ναι, όχι βέβαια. Να συζητάμε, να λέμε τι γίνεται. Σωστό. Εγώ το έχω πει. Όταν ξεκίνησε η νέα ρύθμιση, υπήρχε σοριδών κόσμος που πήγαινε για να κάνει τη ρύθμιση. Γιατί ήταν καλή η ρύθμιση αυτή. Ναι. Ήταν καλή. Εγώ το έχω πει όμως από τότε ότι μην ενθουσιαζόμαστε, διότι έχετε πει, άλλο έχετε πράγμα πει. Είναι να πάει να κάνεις τη ρύθμιση και άλλο να πληρώνεις τις δόσεις. Και ήδη παρουσιάστηκε κόποση. Ναι. Ήδη δηλαδή η εφαρμογή αυτή παρουσίασε κόποση. Ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κινδυνολογία τώρα, γιατί δεν έχει σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τώρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας λέτε είναι, έχει ο Θεός από τον Μάρτιο και μετά. Για σε δύο μήνες δηλαδή. Ναι. Όχι, κοιτάξτε. Για τις συντάξεις λέμε τώρα. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω. Εγώ δεν έχω κάνει αυτή τη στιγμή επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ναι, αλλά το κάνω σήμερα για να δω. Άνθρωπος, όμως, με τα στοιχεία στο που είχα εγώ και το έχω πει, δεν το λέω τώρα. Μόνο το έχω πει. Άτσε, ότι το Μάρτι θέλει κύριε προσοχή. Γενική, μισό λεπτό. Θα το ρυθμίσουμε όμως. Θα το ρυθμίσετε, προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Στους πρώτους μήνες συνήθως δεν έχουμε θέμα. Στο τέλος του χρόνου παρουσιάζεται το πρόβλημα. Εκεί που τρώγεται, ας πούμε, όλο το. Τώρα έχουμε από τους πρώτους μήνες. Προσέξτε. Τα προβλήματα είναι γνωστά στο σύστημα, δεν είναι τωρινά. Και σας θυμίζω το εξής. Το Μάιο, στο μνημόνιο που έγινε, υπήρξε μια ρύθμιση η οποία δεν έχει γίνει κατανοητή από τον κόσμο. Τι λέει αυτή η ρύθμιση? Έχει δεσμευθεί η χώρα μας να επαναπαραμετροποιήσει το σύστημα. Τι σημαίνει παραμετροποίηση του συστήματος? Σημαίνει όρια ηλικίας, συντάξιμα χρόνια, ασφαλιστικές φορές, όλες οι παράμετροι που λειτουργούν για το σύστημα. Ναι. Η χώρα μας δηλαδή έχει ήδη κάνει αυτή τη δέσμευση. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα το ξέρετε, οι συντάξεις έχουν πέσει. Άμα θα πάρετε μια εξόφληση από οποιοδήποτε ταμείο, μένει κανείς έκπληκτος. Πάρτε οποιαδήποτε εξόφληση. Ναι. Δείτε, ας πούμε. Σήμερα έχουμε κάποιες επισημάνσεις, δεν είμαστε έτοιμοι να σας το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Ότι σήμερα που παίρνουν τη σύνταξη, σήμερα 29 Ιανουαρίου, ότι έχουν μείωση στη σύνταξη. Τι έχει συμβεί, έχετε καταλάβει, ξέρετε κάτι? Προσέξτε, δεν ξέρω τι ακριβώς μείωση καινούργια μπορεί να υπάρχει. Είναι ο νόμος, οι δύο νόμοι, ο 3863 και ο 3865 του 2010, προβλέπουν ότι την 1η του Γενάρη του 2015 θα έχουμε μια διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού. Αυτό όμως δεν δηλαδή έχει γίνει. Δηλαδή πιο κάτω. Δεν έχει, ναι, βέβαια. Όχι, αυτό δεν όμως ισχύει όμως για, δεν έχει για γίνει, την πρώτη σύνταξη. Προσέξτε, δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει βγει ακόμα η εγκύκλωση εφαρμογής του νόμου. Ναι, αλλά εδώ έχουμε τηλεφωνήματα ότι έχει μειωθεί. Μήπως τους κάνουν μεγαλύτερες κρατήσεις για τα εφορία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει τώρα. Ούτε εμείς το ξέρουμε. Θα το ξέρω. Δούμε. Θα το δούμε, αυτό. Έτσι. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν έχει κάποιο όριο να πει εδώ θα σταματήσει η μείωση. Λέει ότι είναι διαρκώς συνδεδεμένο με την εξέλιξη του χρέους. Αυτό θα το σταματήσετε εσείς? Δεν θα σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Σας έλεγα ότι αν πάρετε για τώρα. Για τις επικουρικές τώρα. Θα δείτε, εγώ μιλώ για την κύρια σύνταξη. Στην κύρια σύνταξη. Το σοβαρότερο. Στην κύρια, ναι, το σοβαρότερο. Κύρια, ναι. Γιατί οι επικουρικές ήδη έχουν μειωθεί 50%. Ναι, αλήθεια. Ήδη είναι 50%. Αυτό σημαίνει, και προσέξτε, μην κοροϊδευόμαστε, το μεγάλο επικουρικό που έχει γίνει. Δεν έχει γίνει μελέτη προηγουμένως, θα δούμε αν είναι βιώσιμο. Ναι. Δεν είναι, έχει πρόβλημα. Κύριε Ρωμανιά, συγγνώμη.
είσαστε τώρα ο καινούριος Γενικός Γραμματέας, αρμόδιος για αυτή την ιστορία. Λένε πολλοί ότι μη έχοντας λεφτά στα ταμεία, γιατί αυτό μας λέτε τώρα, το μας λέτε το Μάρτιο, θα δούμε. Ναι. Σημαίνει ότι δεν έχουμε λεφτά. Θέλει να τα βολέψουμε, να τα βρούμε. Αλλά θα βρούμε το Μάρτιο. Ότι θα το βρούμε. Ότι πάει θα το βρούμε. Ναι, όχι, θα το βρείτε. Αλλά πώς θα το βρείτε. Μας λέτε από την άλλη, μας περιγράφετε ότι υπάρχει μια κόπωση από την ίσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και από τις ρυθμίσεις από τα ταμεία. Λένε πολλοί λοιπόν ότι η θέση μας στη διαπραγματευτική απέναντι στην Τρόικα είναι αδύνατη όταν δεν έχεις λεφτά και όταν περιμένεις είτε τη δόση είτε οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι τώρα το κρίσιμο θέμα, τι θα γίνει. Γιατί οι δύο μήνες δεν είναι πολύ. Να πεις ότι έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, ας πούμε. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο και σας είπα, αυτή τη στιγμή με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους αρμοδίους, θα καθίσει, θα δεν έχω κάνει καμία επικοινωνία. Yeah. Θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, επομένως, θα γυρίσουν. Είναι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω πάντως, εκτός. Δεν ξεχνώ μια φοβερή φράση που είχε πει ο Φρεντερίκος ο πρώτος, τώρα θυμηθώ την ιστορία, που είχε πει «Ο ηγέτης είναι όμηρος των πόρων του». Αυτό ισχύει πάντα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε το Μάρτιο θα βρεθεί λύση, αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια μόνιμη λύση ή τον Απρίλιο θα ξαναρθεί μπροστά σε ένα πρόβλημα, το Μάιο σε ένα πρόβλημα, τον Ιούνιο σε ένα πρόβλημα? Δηλαδή θα πάμε μήνα-μήνα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Η λύση στο σύστημα πρέπει να είναι ριζική. Και γι' αυτό έλεγα πριν από λίγο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δύο νόμους. Τους δύο του 2010. Οι οποίοι θέτουν όριο για την ισχύ του νέου συστήματος που έχει προβλεφθεί εκεί από την 1η του Γενάρη του 2015 και πέρα. Έτσι. Ωραία. Αυτή λοιπόν η ισχύ δεν έχει βγει ακόμα η εγκύκλειος, παρά το ότι μπαίνουμε ήδη στο Φλεβάρι, σε λίγες μέρες, για την εφαρμογή της. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα λοιπόν. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι θα γίνει με αυτό? Έτσι. Υπάρχει σκέψη να δοθεί μία. Θα το δούμε αυτό. Έτσι, μία σκέψη να μην εφαρμοστεί από την 1η Γενάρη, να πάρει μία παράταση. Να δούμε τι θα γίνει μετά 6 μήνες. Δεν τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά εμείς, γιατί είμαστε ίδιοι όπως εσείς. Ένα σχέδιο για να υπάρχουν λεφτά για να, στα ταμεία, υπάρχει, έχετε. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Να μην πηγαίνετε με την ψυχή σου στο στόμα κάθε μήνα. Ομολογώ ότι με πιάνει λίγο η ψυχή μου όταν ακούω τον. Όχι μόνο τον νέο Γενικό Γραμματέα, τον άνθρωπο που ξέρει από το ασφαλιστικό, δεν είναι ότι δεν ξέρει. Ότι να μου λέει ότι θα δούμε το Μάρτιο, θα είναι το γνωστό. Το Φεβρουάριο είναι μια χαρά. Μα είναι γνωστό, δεν λέτε είναι, κάτι. Είναι γνωστό. Ότι το σύστημα έχει προβλήματα είναι γνωστό. Και σας είπα, το έχουν συνδέσει ήδη με το μνημόνιο του Μαΐου, το έχουν συνδέσει συνεχώς, είναι όμοιρο το σύστημα με την εξέλιξη του χρέους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όπου ισχύει το σύστημα Bismarck που είναι και στην Ελλάδα, έχει αυτόνομο προϋπολογισμό. Δικά του λεφτά. Αυτό λοιπόν θα ρυθμιστεί. Εμείς έχουμε σκέψεις. Έχουμε σκέψεις. Και αποχαιρετούμε και τη ρύθμιση, αν καταλαβαίνω καλά. Έτσι. Προσέξτε. Αποχαιρετούμε και τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ναι. Εφόσον υπάρχει κόπωση, μα πώς. Αφού υπάρχει κόπωση, πώς θα γίνει, θα ξεκουραστούμε μετά. Υπάρχει, δηλαδή, όταν συνδέει και λέει και λε στη ρύθμιση αυτή που έχει γίνει, για να μπει και να σε εξυπηρετήσει η ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να πληρώνει και τα τρέχοντα. Μα ο άλλο δεν έχει να πληρώνει τα τρέχοντα. Επομένω, ανατρέπεται η ρύθμιση. Υπάρχει λοιπόν, πρέπει να αποσυνδεθεί. Δεν μπορεί να του λες ότι... τα λέτε αυτά, έτσι. Γιατί και αυτοί που πληρώνουν θα σταματήσουν να πληρώνουν. Όχι, αυτοί. Άμα του πεις ότι θα σου κόψω και τα τρέχοντα. Μα δεν πάει. Δεν πάει ο άλλος να πληρώσει. Όταν είναι να πληρώσει ένα χιλιάρικο το τρέχον και του βάζεις και από τη ρύθμιση άλλα 200. Για τον ΟΑΕ τώρα λέτε κυρίως. Για τον ΟΑΕ. Το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα αναπληρωθούν αυτοί οι πόροι. Ναι, εμείς έχουμε σχέδιο. Από το οποίο όχι. Έχουμε σχέδιο. Ακούστε. Πώς χρηματοδοτείται το σύστημα σήμερα? Με τρεις πηγές. Πληρώνει ο εργαζόμενος, πληρώνει ο εργοδότης και πληρώνει και το κράτος. Τριμερής χρηματοδότηση. Mm-hmm. Σήμερα ο εργαζόμενος πλήττεται από την ανεργία. Επομένως η πηγή αυτή έχει μειωμένα έσοδα. Ο εργοδότης, άντε κάνε μια βόλτα στα δύο, όλα τα καταστήματα είναι κλειστά. Χιλιάδες επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει. Και αυτοί που αδυναμία έχουν με τα δόντια τις κρατάνε. Σωστό. Mm-hmm. Σωστό. Πέρασα χθες από την έκθεση από τη στοά του βιβλίου. Ναι, δεν υπάρχει. Έχουν κλείσει 3-4 μαγαζιά πριν μείνει. Ναι, 3-4 μαγαζιά. Όλη η στοά είναι άδεια. Κρίμα από το Θεό. Είναι άδεια. Η άλλη η στοά. Σε πιάνει ψυχή σου. Σε πιάνει ψυχή σου. Η σταδίου. Πάνε και οι εργοδότες. Και η δεύτερη πηγή. Άρα το κράτος μένει. Η δεύτερη πηγή, το κράτος και αυτό έχει σε αδυναμία. Είναι σε αδυναμία. Άρα λοιπόν είναι κάτι που το λέω τόσο καιρό τώρα. Πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης. Εμείς έχουμε καταστήσει. Να σας πω, αυτό ακούγεται ωραία, αλλά αφού τώρα περιγράψατε περιοριστικά τρεις πηγές και οι τρεις είναι. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ποιες είναι οι νέες πηγές? Έτσι. Λοιπόν. Εμείς έχουμε λοιπόν προβλέψει
τις οποίες βέβαια εμείς, δηλαδή στο Υπουργείο, έτσι, με το Δημήτρη του Στρατούλη, έχουμε προβλέψει νέες πηγές. Αυτές είναι οι πηγές, βέβαια, θα πρέπει να τις θέσουμε και υπό την κρίση του οικονομικού επιτελείου. Λοιπόν, μπορείτε να μας πεις μία από τις πηγές αυτές. Μία. Έχουν σχέδιο, σου λέει τώρα. Κάτσε, μία. Ναι. Εγώ έχω καταγράψει σε μία. Δεν δυσπιστούμε, αλλά θέλουμε και εμείς να καταλάβουμε. Ναι. Έχω καταγράψει 24 νέες πηγές χρηματοδότησης εκτός κρατικού προϋπολογισμού. 24. Μία εδώ πέσα. Σε μία. Την πιο σημαντική. Θα μου. Ναι, προσέξτε. Μπορείτε να τις δείτε όλες για τις 24 ανατρέχοντας στο περιοδικό Επίκαιρα όπου έχω δώσει μία συνέντευξη πριν από 6 μήνες. Ναι. Εγώ όμως τώρα. Αυτά τα είπα προσωπικά. Ναι. Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα πω τώρα ως Γενικός Γραμματέας, ως κυβερνητική πολιτική. Ναι, αλλά όταν λέτε ότι έχετε είναι καταγεγραμμένα. Πηγές, μία τουλάχιστον δικαιούμεθα να ακούσουμε. Την πιο βασική. Ναι, δεν θα πω καμία. Διότι αυτή τη στιγμή και οι 24, σας λέω, διαβάζετε αύριο το πρωί το περιοδικό Επίκαιρα, είναι καταγεγραμμένες στο Δρομανιάς. Από εκεί και πέρα όμως, αυτές οι πηγές θα τεθούν υπό την κρίση του οικονομικού επιτελείου και θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή. Έχει σχέση με το κράτος, δηλαδή, οι πηγές αυτές που λέτε. Καμία σχέση. Εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Είναι εκτός. Κύριε Ρωμανιά, να σας πω. Είναι καταγεγραμμένες και είναι 24. Ούτε με φορολογία έχουν σχέση. Δηλαδή κάποια έκτακτη φορά. Όχι, βέβαια. Πάμε να βάλουμε φορολογία τώρα. Τότε ποια μπορεί να είναι μια πηγή θεωρητικά, κύριε Ρωμανιά. Θα διαβάσει το περιοδικό Επίκαιρα. Δεν έχει εξαντληθεί, μπορώ να το βρω τώρα. Η αξιοποίηση περιουσία είναι μία από αυτές, κύριε Ρωμανιά. Η αξιοποίηση περιουσία των ταμείων, α πούμε, είναι μία από αυτή που λέγεται Δημήτρη. Προφανές. Ναι, αυτό μέχρι το Μάρτιο δεν γίνεται. Είναι προφανές. Όχι. Μην πάτε εκεί. Όχι, ερώτηση εγώ, θα πω αλλού. Σε άλλο χωράφι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό και στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Από τα 7 δις που θα παίρναμε από το ΔΝΤ. Δεν προβλέπεται από εκεί τίποτα να πάνε για τα ταμεία. Κάτι, τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Νομίζω ότι σε 100 δόσεις είχαν επενδύσει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κοίταξε, μην κοροϊδευόμαστε. Η πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα είναι η εξής. Και θα το δείτε αυτό. Είναι η εξής. Θέλουμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, μειώνουμε τις συντάξεις. Ναι, εντάξει. Αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω πάντως, γιατί ανέλαβα και δέσμευση. Χθες στην Ηλιούπολη που ήμουν στην πλατεία, σταμάτησα σε ένα περίπτωμα και μου έρχεται ένας άνθρωπος, μεγαλούτσικος ηλικία, μεγαλύτερος από μένα, και μου λέει: Καμπουράκι, να σου πω, πες τους ό,τι. Θα τα πεις, μου λέει, να σε παρακολουθώ. Εγώ, δύο δόσεις του έμφυα έχω, μας είπαν δεν θα πληρώσουμε, δεν τις πληρώνω. Του λέω, να σου πω, είπαν ότι θα καταργήσουν τον έμφυα από του χρόνου. Τις τωρινές δόσεις, αν έχεις πλήρωσες, θα τους βεβαιωθούν στην εφορία. Όχι, μου λέει, εγώ δεν πληρώνω και να τους το πεις. Λέω, καλά. Καλά. Δηλαδή, προσέξτε, υπάρχει και μια τέτοια λογική, έτσι, για τις 100 δόσεις και τα λοιπά. Σου λέει, κάτσε ρε μήπως τους γλιτώσουμε, κάτσε μήπως γλιτώσουμε τον έμφυα, κάτσε μήπως γλιτώσουμε. Και φύγανε από τα ταμεία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό έγινε και στην προεκλογική περίοδο. Έμα. Έτσι έγινε. Έμα. Οι βεβαιωμένες δόσεις όμως είναι βεβαιωμένες. Αυτές θα πληρωθούν. Μιλάμε για εκείνες που δεν είναι βεβαιωμένες. Μάλιστα, λοιπόν, θα επανέλθουμε. Γιάννη, τώρα έχουμε το άλλο μέτωπο, λοιπόν, το μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τώρα πάμε μετά από τα σοκαριστικά αυτά. Ναι, να σας πω ότι στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, υπήρξε μια δύσκολη συνάντηση. Το λέω και σχετικά επίκως. Ναι. Μεταξύ του κ. Σαμαρά και του κ. Μεμαράκη. Και ο Σαμαράς έχει ξεκινήσει και βλέπει όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε μια λογική ουσιαστικά συσπείωσης και σε λογική ότι. Μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό.